Πρώτη καλεσμένη η Λένα Μπορμπουδάκη, διευθύντρια της έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Η Λένα είναι ένα ωραίο παράδειγμα ανθρώπου που αγαπά την ομαδική δουλειά, δεν εφησυχάζει και έχει μάθει να παλεύει με τον εαυτό της και τις προκλήσεις που μας ανατρέπουν τη ζωή. Αλλά τελικά, μάλλον μας πρόχνουν να γίνουμε καλύτεροι και περισσότερο ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Λένα! Τι κάνεις, είσαι καλά. Καλώς σε βρήκα. Αχ, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαστε εδώ μαζί. Αυτό το κορίτσι με τα υπέροχα παπούτσια, όπως σχολίασε και μία κοινή φίλη, είναι ένα κορίτσι που γενικώς, εγώ το βλέπω σαν κορίτσι, γιατί τυχάνει λίγο να ξέρω και την ηλικία, οπότε ξέρεις, έχω στο μυαλό μου σαν ένα μικρό κορίτσι που έχει εδώ μέσα κάτι που είναι πολύ φλογερό και πάρα πολύ δυνατό και που είναι σαν να σου βάζει ρε παιδί μου σπίθες, παπ, και εκτινάσαι και πας στο καλύτερο κάθε φορά. Έχω μαγικίσκα. Νιώθεις έτσι τη ζωή σου? Ναι. Ότι έχεις εδώ κάτι που πάντα είναι σε υπερδιέργερση. Νιώθω έντονα και νομίζω ότι ζω και έντονα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που είναι γύρω μου και χαίρομαι που το βλέπεις κι εσύ. Το βλέπω από τη δουλειά σου, το βλέπω μέσα από τη δουλειά και από την εικόνα που έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είναι πάντα αγαπημένος χώρος και σημείο συνάντησης, ειδικά για εμάς τους γονείς. Ήταν μια εξαιρετική εναλλακτική σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι πριν σε λένε να το πω τώρα έτσι και ειλικρινά, νομίζω ότι την ώρα που ανέλαβες κι εσύ και πριν γινόταν ωραία δουλειά, αλλά τώρα μπήκε νέος αέρας. Okay, δεν είναι μόνο στα χέρια ενός ανθρώπου, είναι μια ομάδα. Έτσι είναι. Αλλά κάτι έκανες. Ξεκίνησε ο Σάκης ο Μιλωνάς. Μια πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται τώρα από τον Νίκο τον Μπουλακάκη, από όλη την επιστημονική ομάδα, αλλά και από την ομάδα της έκθεσης. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη θέση που είμαι τώρα στο μουσείο έχουν κάνει σημαντική δουλειά και γι' αυτό αναδείχθηκε και χρόνια πριν αυτό το μουσείο και έγινε χώρος αγαπημένος για μικρούς και μεγάλους. Νομίζω ότι ο καθένας μας όταν βρίσκεται σε ένα καινούριο χώρο έχει κάτι να δώσει. Mm. Και έτσι και εγώ θεωρώ ότι πριν 2 χρόνια, το Μάρτιο του 2017 όταν ανέλαβα, ήρθα να βάλω κι εγώ κάτι σε αυτές τις ιδέες που υλοποιούνταν και όχι μόνη μου, δηλαδή με εξαιρετική συνεργασία με όλους τους ανθρώπους που είναι κάτω στην έκθεση. Είσαι ομαδικός τύπος, Την αγαπώ την ομάδα, ναι. Νομίζω ότι μέσα από τις συνέργειες και μέσα από την ομαδικότητα βγαίνουν πολύ όμορφα πράγματα. Με τις εντάσεις μας, τις αστοχίες μας, τα λάθη μας. Αλλά η μοναχικότητα είναι για λίγες στιγμές. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Εσύ πώς διαχειρίζεσαι τη μοναχικότητά σου? Όταν το νιώθω. Και όταν νιώθω ότι πρέπει να απομονωθώ για να σκεφτώ, το κάνω. Απλά πρέπει να είναι ελεγχόμενο αυτό, γιατί πολλές φορές λειτουργεί σαν παγίδα και μπορεί να μας απομονώσει μας και ρουφίξει. Να μας ρουφίξει. Αυτό το πράγμα, πραγματικά. Όταν πήγες πριν από 2 χρόνια στο μουσείο, άκουσα μια βραδιά που συναντηθήκαμε στο Fuck Up Night, σε αυτές τις ωραίες βραδιές αποτυχίας, που μιλούν άνθρωποι που έχουν αποτύχει στη ζωή τους και δεν τρέπονται να το πούν, και είναι ωραίο αυτό, πολύ απελευθερωτικό για όλους μας. Είπες ότι, okay, είχες χάσει κάτι που για σένα ήταν πολύτιμο, μια προηγούμενη θέση επαγγελματική και ξαφνικά βρέθηκες να κάνεις ταβανοθεραπεία και να ψιλοεύχεσαι, ας πέσει το ταβάνι να με πλακώσει, Ναι, δεν το ευχηθείς έτσι ποτέ. Ακριβώς. Πέσε να ηρεμήσω, να σταματήσω να σκέφτομαι. Ώρες στον καναπέ να κοιτάζω το ταβάνι και να αναρωτιέμαι το γιατί. Ήμουν αναπληρώτητα διοικητρία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μια σημαντική θέση, μια θέση ευθύνης, αλλά και μια αγαπημένη θέση για μένα, γιατί αγαπώ Πάνω την υγεία. Σου. Αυτό είναι. Που σπουδάσει και έχει διαβάσει και μελετήσει. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να ασχολείσαι με το αντικείμενο των σπουδών σου, το οποίο ήταν και επιλογή σου. Ναι. Και στερώντας μου αυτό, ήταν δύσκολα. Οι ώρες δεν ήταν ευχάριστες. Στερήθηκες λίγο άκομψα. Ναι. Απομακρύνθηκες από τη δουλειά σου. Δηλαδή δεν είναι ότι αποφάσισα, με κούρασε, βρε παιδί μου, τώρα θέλω να κάνω κάτι άλλο και το κλείνω αυτό το κεφάλι της ζωής μου. Όχι, δεν ήταν συνειδητή επιλογή. Ήταν μία απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Άλλωστε, ανέκαθεν αυτές οι θέσεις δυστυχώς, και λέω το δυστυχώς γιατί όσοι με γνωρίζουν και οι άνθρωποι που πίστεψαν τότε σε μένα και θέλω να το καταθέσω αυτό χωρίς καμία κομματική ταυτότητα δική μου με στήριξαν και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό. Γνωρίζουν ότι εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά οι θέσεις να στελεχώνονται στην υγεία με άλλου τύπου κριτήρια πέραν
του βιογραφικού και των ικανοτήτων. Και άλλωστε αυτές οι θέσεις, το έχω πει πολλές φορές, το λέω και σε σένα, είναι οι θέσεις και οι περιβόητες καρέκλες είναι να κερδίζονται και να χάνονται, αλλά αυτό να συμβαίνει με αξιοπρέπεια και αξιοκρατία. Εσένα σε χωρίσανε λοιπόν, ήτανε σαν να σε χωρίσανε και δεν σου είπαν και το λόγο τέλος πάντων. Και με χώρισαν όχι τόσο από τη θέση, αλλά από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο. Mm. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με γιατρούς, νοσηλευτές, ανθρώπους διοικητικούς και τις τεχνικές υπηρεσίες. Σωματικά. Ναι, αλλά το ωραίο είναι ότι μιλάμε ακόμα. Δεν με ξεχνούν και δεν τους ξεχνώ και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν τα άδαγω πριν από λίγο. Τέλος πάντων, εδώ δεν ήρθαμε για να πλέξουμε το εγκόμιο της Ελένας. Γιατί την κάνω αυτή την αναδρομή. Ήρθε λοιπόν, είχες πάρει τη μεγάλη χαρά της ζωής σου. Είχες μια θέση που αγαπούσες, δούλευες με πολλή όρεξη και ήσουν μέσα στο αντικείμενό σου. Είχες ανθρώπους γύρω σου που, να το πω πολύ απλά, γούσταρες να συνυπάρχεις και να συνεργάζεσαι και είχες αναπτύξει πολύ ωραίες σχέσεις και σε ένα βράδυ τελείωσε αυτό το πράγμα. Τέζα, η Λένα ταβάνι. Ταβάνι πέσε να με πλακώσεις. Πώς σηκώθηκες? Με τη βοήθεια των δικών μου ανθρώπων. Οικογένεια, φίλοι, πολύ κοντινοί άνθρωποι, οι οποίοι πίστευαν και πιστεύουν σε μένα και με βοήθησαν, αλλά και με τη βοήθεια τη δική μου. Πώς την πάτησες εσύ, που είσαι ένα δυνατό πλάσμα και αποτελεσματικό και πάντα καταφέρνεις να βρεις λύσεις. Εσύ γιατί έκανες ταβάνι? Νομίζω ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται δυνατοί έχουν, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, έχουν ιδιαίτερες αδυναμίες και μάλιστα, μιλώντας προσωπικά, οι αδυναμίες αυτές πολλές φορές, επειδή έρχονται σπάνια οι στιγμές αυτές, είναι όμως και πολύ έντονες. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί και να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κενό, γι' αυτό άλλωστε φλέρταρα τότε με το κενό, και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πατήσεις ξανά στα πόδια σου, το οποίο θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την προσωπική προσπάθεια που κάνει ο καθένας. Είχα δουλέψει με τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει και παροτείνω και όλους τους ανθρώπους, άλλωστε είμαι χρόνια και στον χώρο της δημόσιας υγείας, είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό, όχι εκείνη τη στιγμή που το κάνεις μόνο. Μπορεί να μην δεις. Σημαντικά στην πορεία της ζωής σου. Εσύ λοιπόν πώς βοήθησες εσένα? Αγάπησα αυτά που είχα κάνει, αποδέχτηκα αυτό που συνέβη και αποφάσισα ότι πρέπει να προχωρήσω. Έχω πάρα πολλά να δώσω, ιδέες, διάθεση για συνεργασία. Και είπα όλο και κάποιος θα δεχτεί να συνεργαστούμε. Τσακ, και βρέθηκα. Και βρήκα μια προκήρυξη και βρέθηκα σε ένα μουσείο. Και βρέθηκα σε ένα μουσείο τι να κάνω τι. Στο μουσείο μα πες μου εσύ, ένας οικονομολόγος υγείας σε δεινόσαυρους, δεινοθύρια, σαύρες. Ήταν πρόκληση για μένα και το συζήτησα αρκετά και το κουβέντιασα με τον εαυτό μου και με φίλους πριν καταθέσω την πρόταση, δηλαδή το φάκελο. Μια πρόκληση γιατί το μουσείο ανοίξει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ναι. Συνεργάζομαι χρόνια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είμαι παιδί του Πανεπιστήμιου. Και είναι και ένα μουσείο το οποίο αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στο κομμάτι το περιβαλλοντικό και της προστασίας του φυσικού πλούτου. Αλλά ο φυσικός πλούτος και όλα τα περιβαλλοντικά συνδέονται άμεσα και με την δημόσια υγεία. Και έτσι λοιπόν βρήκα τη φόρμουλα και πάντρεψα αυτά τα δύο αγαπημένα μου πεδία, δηλαδή ένα μουσείο που ήταν πρόκληση έτσι, και την υγεία που είναι σημαντικό κομμάτι για μένα. Πες μου, όλες αυτές τις μέρες και νύχτες που έχεις περάσει στο μουσείο τα δύο τελευταία χρόνια, κάποιες στιγμές που ξεχωρίζεις. Και τις νύχτες δεν τις είπα τυχαία, να ξέρεις. Έτσι. Όταν μεγαλώσω θα έρθω και εγώ σε μία νύχτα στο μουσείο. Η πρώτη στιγμή που νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους μας ήταν η πρώτη γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν σημαντική γιατί είδα ανθρώπους και συνεργάτες με όρεξη για συνεργασία και για δουλειά. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι καλό θα κάνουμε. Και κάτι καλό θα κάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να πέφτουν ιδέες στο τραπέζι. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολλές. Και έτυχε να ταιριάζουν και με τις δικές μου.
Εννοείς τους ανθρώπους που δουλεύουν στο μουσείο, ναι, ναι, μέσα στην έκθεση, τα παιδιά της έκθεσης. Τους ανθρώπους, τους συνεργάτες της έκθεσης. Αυτούς που βλέπουμε κι εμείς και συναντάμε, που θα μας ξεναγήσουν, που θα αγκαλιάσουν τα παιδιά μας, που θα τα πάρουν να κάνουν προγράμματα. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί. Και πάντα σε συνεργασία και με τους επιστήμονες που βρίσκονται στην Γνωσό. Αλλά εκεί νομίζω αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό κομμάτι για μένα στο μουσείο. Η πρώτη επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που είδα ότι ναι, υπάρχει διάθεση και έχουμε και τη χημεία για να δουλέψουμε μαζί. Έκτοτε έχουν προκύψει πολύ σημαντικές στιγμές. Δηλαδή, να αναφέρω την άφιξη και την επίσκεψη της Jane Goodall. Τι ωραίο δώρο ήταν αυτό που μας κάνατε στο Ηράκλειο και σε όσους τέλος πάντων κατάφεραν να έρθουν. Να ακούς έναν άνθρωπο, ανεξάρτητα από το αντικείμενό της, να ακούς αυτό τον άνθρωπο να σου μιλά, να βλέπεις αυτή τη φιγούρα μπροστά σου και να εισπράττεις όλο αυτό που έχει. Αυτό είναι δώρο όταν το συναντάς στη ζωή σου. Μα ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο εντυπωσιακό. Νιώθαμε τέτοια ευτυχία που καταφέραμε και ήρθε αυτός ο άνθρωπος στο μουσείο και στο πολιτιστικό και μίλησε ανοιχτά στο κοινό. Και το χάρηκαν τόσο πολύ και τα παιδιά που πήραν μέρος σε κάποια προγράμματα του Ινστιτούτου. Σημαντική εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των υστέρων στο λέω αυτό. Νομίζω ότι αυτός όσοι ακούσαμε τις κουβέντες αυτές της γυναίκας, μπορεί να μην θυμόμαστε όλη την ομιλία, αλλά είναι αυτό που πήραμε, αυτό που μας έδωσε απλόχερα. Έτσι, είναι πράγματα που σε καθορίζουν, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω ότι σε ζήλεψα, που σηκώθηκε η Μπορπουδάκη, είπε «Hello, it was very nice to...» Να σε έχουμε εδώ τέλος πάντων και αυτή μπορεί και κάθε δίπλα τη. Δεν μου το πω, θα σε φώναζα. Όχι, το χάκα για σένα τέλος πάντων. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου. Η χαρά του να βρίσκομαι σε τέτοιες συγκυρίες και να συναντώ τέτοιους ανθρώπους. Και από έναν άνθρωπο που δεν φανταζόταν και εκείνη από την κουβέντα που είχαμε, γιατί ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο. Και... Να λες αυτά τώρα, ναι, να λέω πιο πολλά. Εντάξει. Έναν άνθρωπο που αποφάσισε να κάνει το όνειρό του. Δηλαδή που δεν πίστεψε κανείς αρχικά παρά μόνο η μητέρα της και πολύ λίγοι σε αυτή. Και πόσο δύσκολο ήταν και το δικό της το ξεκίνημα. Ναι. Ναι. Τι άλλο σ' αρέσει να κάνεις στο μουσείο? Μ' αρέσει να κοιμάμαι. Να κοιμάσαι στο μουσείο. Μ' αρέσει πολύ να κοιμάμαι στο μουσείο. Και δεν αρέσει μόνο σε μένα. Αρέσει πιο πολύ στους μεγάλους. Νομίζω ότι είναι το sold out event. Πόσες φορές έχει γίνει? Δύο φορές. Ναι, και ετοιμάζουμε τον Αύγουστο την Τρίτη. Για νυκτέρες. Θα βάλω μέσω. Περνάμε όμορφα. Έχουμε κυνήγι θησαυρού, έχουμε μουσική βραδιά, έχουμε παιχνίδια. Είναι ωραία. Είναι ωραία και... Είναι στο μουσείο. Είναι χαμηλά τα φώτα και έχουμε τους φακούς μας, κάνουμε ξεναγήσεις. Και κοιμάσαι, εσύ έχεις κοιμηθεί εκείνες τις δύο νύχτες, δηλαδή ήσουν ήρεμη και κοιμήθηκες ή αισθανόσουν σαν η μαμά που έχει φέρει τα παιδιά και τους φίλους και κάνουν στρωματσάδα στο σπίτι, κάμπινγκ έξω στην αυλή και πρέπει να έχω τον νόμο για όλα. Έτσι, ακριβώς. Αλλά έχω σκοπό τον Αύγουστο να κοιμηθώ. Νομίζω ότι το δικαιούμαι. Έμα, την Τρίτη και καλύτερη. Που είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη γιατί στη δεύτερη διανυκτέρευση είχαμε περισσότερους από 120 ανθρώπους μέσα. Και είναι και σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε τόσο καλά οργανωμένοι και πάντα και με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου, των Βρετανικών Αρχών, γιατί έχει σημασία ότι αυτό το μουσείο ανήκει σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και διασφαλίζουμε αυτό το αίσθημα ασφάλειας στους επισκέπτες μας. Είναι όλα τακτοποιημένα, βρε παιδί μου, δεν γίνεται κάτι στην τύχη. Ελάτε και όπως μας βγει. Όχι. Είναι όλα, είναι οργανωμένο. Είμαστε οργανωμένοι. Είμαστε οργανωμένοι. Και τώρα που έχετε αυτό το καταπληκτικό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχετε πει στα πιτσιρίκια μας, για ελάτε μια βολή από το μουσείο και θα σας έχουμε τους σούπερ ξεναγούς. Έχουμε τους πρώτους τετράποδους μουσιοπαιδαγωγούς στην Ελλάδα. Έχουμε το Ραβέλ. Πού τους βρήκατε καταρχάς? Ποιος τους εκπαίδευσε, σε ποια σχολεία πήγαν? Είναι δύο υπέροχα λάμπρατορ, τα οποία ο Ραβέλ και η Μυρτώ. Ο Ραβέλ ήρθε την Τρίτη και ήρθε και την Πέμπτη. Η Μυρτώ μας επισκέφθηκε την Πέμπτη. Τώρα θα αρχίσουν να έρχονται και περισσότερες μέρες. Μάλιστα. Και είναι δύο υπέροχοι τετράποδοι φίλοι, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι
και ήρθαν να πλαισιώσουν τα εκπαιδευτικά. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό? Δώσε μου μία εικόνα, δημιούργησε. Είναι σημαντική η παρουσία ζώων στην εκπαίδευση. Αυτό είναι, έχει μελετηθεί, δηλαδή, επιδημιολογικά χρόνια πριν. Απλά δεν καθυστερούμε στην εφαρμογή στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή, που έχουμε σαν χώρα. Είναι πολύ λειτουργικά η ύπαρξη των ζώων και αλόγων και άλλων ζώων. Είναι πάρα πολύ σημαντική στην εκπαίδευση και κυρίως όταν έχουμε ένα πλαίσιο ομαδικό που βοηθάει τα παιδιά να ενταχθούν ομαλότερα και σε εκπαιδευτικά που είναι σύντομα, άρα δεν γνωρίζουν πριν τα άλλα παιδιά που θα συνυπάρξουν. Ναι, ναι. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Mm-hmm. Όπως και παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ναι. Αυτό έχει αποδειχθεί. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το εντάξουμε, να το δοκιμάσουμε και σας λέω ότι ο Ραβέλ και η Μυρτώ είναι πλέον αγαπημένοι συνεργάτες και μας ζητούν και άλλοι, μας παίρνουν τηλέφωνο να φέρουν και τους δικούς τους τετράποδους φίλους για να συμμετάσχουν. Θα ζητάμε βιογραφικά, θα περάσουν από συνέντευξη. Τα παιδιά θέλω να πεις τι κάνει. Τα παιδιά έχουν ξεκουραστεί. Κουζουλένονται. Τα παιδιά είναι φοβερά, φοβερά. Και είναι συνεργάσιμα, φαντάζομαι. Τα παιδιά. Γιατί τα σκυλιά είναι εκπαιδευμένα και τα παιδιά. Τα σκυλιά τα καημένα είναι συνεργάσιμα. Τα παιδιά είναι σημαντικό το πώς στην αρχή ενθουσιάζονται, ναι, αλλά μετά όταν μπαίνουν οι κανόνες μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. Πώς συνεργάζονται τα παιδιά μας όταν μπαίνουν οι κανόνες. Ξέρετε. Το παιδί μου είναι αυτό που κλείνει. Δεν είναι το δικό μου παιδί, αυτό για το οποίο μιλάτε. Ότι βέβαια, μα αυτό είναι κάτι που έχουμε ζήσει και στη σχολή γονέων. Μια επίσης πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Συμβουλευτική γονέων που έρχονται οι γονείς και μας λένε ότι για όλα αυτά είναι τα παιδιά. Και εκεί διαπιστώνουμε με την κυρία Μαρκάκη που συνεργαζόμαστε, που υλοποιεί τις σχολές, ότι μάλλον φταίμε εμείς οι μεγάλοι περισσότερο. Ναι, και είναι λίγο δύσκολο να το παραδεχτείς, αλλά με μία βόλτα στο μουσείο μπορεί να χαλαρώσεις και εσύ και τα παιδιά. Λένα, κλειδώνεις την έκθεση και φεύγεις εσύ? Κλειδώνουν οι συνεργάτες, γιατί για μένα η έκθεση δεν κλειδώνει ποτέ. Σκέφτομαι και το βράδυ και νωρίς το πρωί. Έχει τύχει ποτέ να φύγεις, να είναι άδειο το μουσείο, να είσαι μόνη σου μέσα στην έκθεση και με κοιτάς γύρω και να λες, ωραία, μπράβο ρε Σιλένα. Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει όταν θέλω να σκεφτώ κάτι καινούριο για να προτείνω στην ομάδα. Είναι ωραία να κάνεις μια βόλτα μέσα στο χώρο του μουσείου, όπου τα φώτα είναι όλα κλειστά. Μπαίνει το φως, γιατί αυτό είναι συνήθως βραδινή ώρα του φεγγαριού, από τα σημεία που μπορεί να μπει στο χώρο του μουσείου, και να σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Ένα βήμα το οποίο θα μπορεί να υποστηριχθεί και από το μουσείο, το οποίο έτσι κι αλλιώς το υποστηρίζω με θέρμη, είναι ένα σταυροδρόμι επιστήμης και πολιτισμού πλέον. Κάτι το οποίο να αγαπήσουν και να υποστηρίξουν και οι συνεργάτες. Είναι σημαντικό να μην είναι μία ιδέα δική μου, από μένα για μένα. Αποφάσισε και εσείς εφαρμόστε. Αλλά να είναι κάτι το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν, να το ενστερνιστούν και να το συζητήσουμε. Είσαι πολύ επίπεδο, πολύ φασματικό πλάσμα. Έχω ένα υπέροχο γάτο που μου έχει μάθει πολλά. Έχω το Φλάφι, ο οποίος έχει νεανικό διαβήτη. Ναι. Όταν λοιπόν τον βρήκα, γιατί ήταν αδέσποτο, διαπιστώσαμε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα και είχε 2 χρόνια ζωής. Τόσα μου έδωσε εκτινίατρος. Ο Φλάφ αυτή τη στιγμή είναι 7,5 ετών. Με όλα του τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο μάθημα όλα αυτά τα χρόνια, ότι όταν θέλεις κάτι πραγματικά, και στην περίπτωση του νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο τι θέλει, μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να υπάρχει αγάπη, αγάπη, συντροφικότητα. Τι ωραία καλεσμένη είχα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Τι να σου ευχηθώ? Να είσαι έτσι όπως είσαι, βρε Σιλένα. Μου επιβεβαίωσες το ένστικτο που είχα για σένα και να ξέρεις ότι εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα σε έκανα υπουργό. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Θα πήγαινες, θα πολιτευόσουν. Γιατί τώρα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, είμαστε σε τέτοιο mood η χώρα. Θα πολιτευόσουν. Το έχω σκεφτεί. Νομίζω ότι δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα. Ναι, αλλά είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Να είσαι. Να είσαι, γιατί άμα θέλουμε κάτι, θέλουμε ανθρώπους που σκέφτονται σε πολλά επίπεδα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
Ναι, υπάρχουν. Απλά δεν ασχολούνται με την πολιτική. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Mm. Μας έχει απογοητεύσει λίγο. Και εμένα μαζί. Γιατί δυστυχώς βλέπεις να υπάρχουν καθυστερήσεις και κάποιες συμπεριφορές και νοοτροπίες που δεν σου ταιριάζουν. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο το να πολιτευθεί κάποιος από μια θέση υποψηφιότητα σε εκλογές ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει και με το μικρό κοσμό του και με το πώς λειτουργεί και ως πολιτικόν στην καθημερινότητά του. Και αυτό τελικά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση και επιρροή στη ζωή των άλλων. Οπότε, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις και θα συζητήσουμε άλλο την πολιτική σου καριέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ. Καλά. Και εγώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.